ξεκινήσουμε με την Εύη Σαρή, θα έλεγα. Ναι. Αυτά που λέει, οι άντρες είναι γεννημένοι. Είναι οι λέξεις πάλι που κάνουν, αλλάζουν το αποτέλεσμα. Τώρα η λέξη διαταγή, από όπου και να προέρχεται, νομίζω έχει ένα έτσι λίγο περίεργο χρώμα μέσα της. Όλα αυτά που έχει πει είναι παλιακά, είναι σεξιστικά. Άμα τα έχει πει ο Περικλής Κονδυλάτος, θα γινόταν της τρελής. Όλα αυτά, οι γυναίκες αυτά, οι άντρες αυτά, βαριέμαι. Ναι, στερεοτυπικά είναι, όλα. Είναι συνεπής στο ρόλο. Είπε πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Γιατί δεν κρατάς την ουσία. Θέλω να σου πω ότι οι λέξεις είναι αυτές. Τα λεγόμενα της Εύης Σαρή τώρα. Γιατί αυτό που λέει ότι οι άντρες πρέπει να προστατεύουν και να αγαπούν τις γυναίκες. Είναι όλα στερεοτυπικά. Και οι γυναίκες πρέπει να αγαπάνε τους άντρες τους. Δηλαδή, so what. Και ότι οι γυναίκες είναι ανώτερα όντα. Όχι, βέβαια, δεν είναι ανώτερα όντα. Τώρα, σοβαρά, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνουμε ότι η Σαρή πήρε έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και μας ρολάρει άγρια. Μιλάει πάρα πολύ σοβαρά, δεν κάνει πλάκα. Το μόνο που μπορώ να συμφωνήσω είναι ότι καλύτερα οι άντρες να ακούνε τις διαταγές της προκειμένου να μην ακούνε τα τραγούδια. 80 χρονών τη βρίσκω υπέροχη. Όχι, να μην θέλω να ακούνε τις διαταγές της αρκεί να μην τις δίνει τραγουδιστά. Έχει ωραία φωνή. Όχι, βέβαια. Συμφωνούμε ότι έχει μια ωραία λαϊκή φωνή. Όχι. Παιδάκι με κεφαλικό έχει πάθει και δουλεύει και στο ραδιόφωνο σε 11 χρόνια. Έχει σάρι, α τα τραγούδια που λέει. Ποτέ δεν ήταν καλή τραγουδιστή. Ψάρι θα με τρελάνετε. Σαν φωνή δεν έχει ωραία φωνή. Δεν θα φύγω από την τηλεόραση από τη χώρα. Θα φύγω. Η Εύη Σαρή έχει ωραία φωνή, να με τρελάνει. Συγγνώμη, έχει ακούσει άλλε που είναι χειρότερε. Ρε, είσαι με τα καλά σου αυτό. Θα έχει κακή φωνή, Εύη Σαρή. Είναι φάλτσα, Εύη Σαρή. Παιδάκι μου, είναι άφωνη γυναίκα. Την ακούσει ω νέα φωνή, Εύη Σαρή. Ποσειδώνα είναι υπερβολή αυτό που λε και δεν είναι ευγενικό, βρε Ποσειδώνα. Δεν στενοχωρεί τώρα την Εύη. Μην ξεχνάμε ότι Εύη. Μην κοιτάμε τώρα που έχει επιλέξει να έχει μια συγκεκριμένη φιγούρα καλτ στην τηλεόραση και να βγαίνει και να λέει και να προκαλεί. Έχει περάσει και μια δεκαετία τεράστιων επιτυχιών που έχει πει και τη Σεδέλια. Δεν ισχύουν αυτά. Πώς δεν ισχύουν, φίλε. Μα ήμουν στη δουλειά τη δεκαετία του 90. Άσε με λοιπόν να ολοκληρώσω και να σου πω. Έχει φωνή, λοιπόν δεν έχει. Να βάλω τα πράγματα στέ του. Δεν θα τι στεναχωρήσω. Όχι, επειδή μου πάνε πολλά μαζεμένα, πρέπει να τα πω. Δεν είναι να μιλήσει κανένα άλλο. Πε κι εσύ. Να έχω τρει εκκρεμότητε. Έχω ήδη δύο εδώ πέρα γιατί πέσα να με φάνε. Λε και έκραξα τη Μαρία Κάλλα, παιδιά. Στάσου, ρε παιδάκι. Μα ακυρώνει τα πάντα, ρε Ποσειδώνα. Άλλο αν έχει ένα πρόσωπο. Δεν μπορώ. Ακυρώνει. Μα έχει κάνει και μια πορεία πριν από ποια πορεία μωρέ έχει κάνει και εσύ, τα κρεβάτια τα ξένα και τα κρεβάτια το φινάλε πως στο νέο σε ξεχάσαμε. Έχει κάνει δίσκους που έχει βγάλει και επιτυχίες. Κάτσε τώρα, μην είμαστε άδικοι στα πάντα. Έχει κάνει επιτυχίες όμως τότε. Έχει κάνει κάποια σουξεδάκια, τελεία. Δεν που τα ακούμε ακόμα το 2023. Ακούτε εσείς που δεν είναι ώρες ώρες. Συγγνώμη Ελένη μου. Μου τον έδωσε, να πω. Έλα τώρα, μην με ειρωνεύεστε. Πέσα τα πάνω, μου λέει το καθένα από κάτι και απαντάω. Λοιπόν, είτε το προσωπικό γούστο του καθενός είναι να του αρέσει η Εύη Σαρή τα τραγούδια της ή όχι, είναι κάτι τελείως υποκειμενικό το γούστο. Όχι, δεν είναι υποκειμενικό. Το να αναιρέσουμε και να διαγράψουμε μια πορεία πολλών ετών που είχε fan club και ανθρώπους οι οποίοι. Δεν μπορώ να τον κοιτάω. Μα και έγινε για τραγούδια πια. Σε προκαλείσαι στην ημεριά αυτή. Ήτανε σε ένα άλλο είδος τραγούδιου, το οποίο δεν είναι το βαριά λαϊκό, ρε φίλε. Για την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν λέει για μένα που είμαι στο ραδιόφωνο από το 88 και το 90 κάτι. Μπορεί να είσαι σε άλλα ραδιόφωνα που δεν παίζανε Εύη Σαρή. Όχι, παίζαμε Εύη Σαρή. Μετά από μένα ήταν... Άρα παίζατε, άρα είσαι επιτυχίες. Δεν έπαιζα εγώ, μετά από μένα είχε εκπομπή η Ναταλία και η Ναταλία τη μετέδιδε. Εγώ δεν τη μετέδιδα. Επειδή είπε ότι θα τη στεναχωρήσω, δεν θα τη στεναχωρήσω γιατί τα ακούει από μένα αυτά από τη δεκαετία του 90. Είμαι σταθερός στις απόψεις. Μου. Και αυτή συνεχίζει. Είναι μια μετριότατη φωνή, επειδή είπα άφωνη και σοκαριστήκατε. Επειδή είπα άφωνη και σοκαριστήκατε, λες και το είπα για τη Μαρινέλα το άφωνη. Λοιπόν, είναι μια μετριότατη φωνή, η οποία έκανε ευκαιριακά 5-6 σουξεντάκια, τα οποία μερικοί για την πλάκα σας τα ακούτε και σήμερα. Ναι. Και ο ένας και ο άλλος. Από εκεί πέρα δεν με τρελάνετε. Συγγνώμη, όχι, πως το διαφωνώ. Δεκαετία 90 έβγαλε τρεις δίσκους που πήγανε πετώντας στο ραδιόφωνο τώρα. Καριέρα. Και τώρα όταν τα παίζαμε, τα παίζαμε. Μικρή, μεγάλη για τα γούστα σου και για τα μάτια σου, καριέρα. Τα έχει βγάλει όσα δεν έχουμε βγάλει εμείς ποτέ σε όλη μας τη ζωή. Μπράβο και Μαγκιάτσι γι' αυτό. Μπράβο. Αξιοποιούσε τα χρήματα που βγάζε. Άρα... Αλλά από εκεί και πέρα. Μα δεν θα αλλάξουμε τις καλλιτεχνικές αξίες. Έχει και πολύ ωραία σπίτι. Ναι, αλλά δεν τις ορίζουμε κιόλα. Όχι, τις ορίζουμε. Βάσει του τι ξέρουμε από μουσική. Συγγνώμη, στο είδος του. Στα δικά μου τα αυτιά μια χαρά είναι η φωνή. Σε ξέρει πάλι λίγο φωνή, Βαγγέλη. Στα δικά μου πάλι. Καλός άνθρωπος είναι. Ορίστε. Ακού την Κάλλα. Θα σα πει η Μαρία Κάλλα η Εύη Σαρή.